Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία μεταδίδεται και διαδικτυακά από τον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών. Τον πανηγυρικό λόγο με τίτλο «Η ιδέα της αντίστασης στον ευρωπαϊκό πολιτικό στοχασμό» θα εκφωνήσει ο ακαδημαϊκός κύριος Πασχάλης Κιτρομιλίδης. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας, κύριε Γενική Γραμματεύ, κυρίες και κύριοι, 28 Οκτωβρίου 1940 αποτελεί κορυφαίο ορόσημο, μια ιστορική στιγμή ανάτασης και ελπίδας στη συλλογική πορεία του ελληνικού λαού και στα πεπρωμένα της ελληνικής κοινωνίας. Η απόρριψη του τελεσιγράφου της φασιστικής Ιταλίας από τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά και η δια της επιλογής αυτής συμπαράταξη της Ελλάδος με τις δυνάμεις που εμάχουν το κατά του ολοκληρωτισμού κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λειτουργήσε ως θριαλίδα για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική συνείδηση και προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού για την πολιτική αυτή επιλογή. Ο ενθουσιασμός εκδηλώθηκε έμπρακτα με την ανταπόκριση της κοινωνίας στον υπερπάντων αγώνα, στον οποίο αποδύθηκε η χώρα προς άμυνα του πατρίου εδάφους. Του λόγου του αληθές μαρτυρείται από τις συγκινητικές εικόνες της επιστράτευσης και από τον ηρωισμό των ελληνικών στρατευμάτων στην απόθεση του εισβολέα στα ελληνοαλβανικά σύνορα και την νικηφόρο περαιτέρω προέλαση εντός της υποϊταλική κατοχής Αλβανίας, με αποτέλεσμα για δεύτερη φορά μετά το 1915 την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου. Η τροπή αυτή των πραγμάτων στην ελληνική κοινωνία, η ανάταση που ενέπνεε η βούληση για αντίσταση στον εισβολέα, η καθολική συστράτευση του πληθυσμού, την περίοδο της έναρξης του πολέμου, ο ηρωισμός και η αυτοθυσία στο μέτωπο και η χαρά της νίκης και της ηθικής δικαίωσης, που φάνηκε αρχικά να επιστρέφει την αμυντική προσπάθεια των Ελλήνων, καταγράφεται με αριστοτεχνική πυκνότητα στην ποιητική δημιουργία, για την οποία οι μοναδικές αυτές εμπειρίες λειτουργήσαν ως πηγή έμπνευσης, με χαρακτηριστικότερη ίσως έκφραση την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, αλλά βεβαίως και πολλών άλλων ποιητών. Αν αναρωτηθούμε για τους βαθύτερους λόγους οι οποίοι διαμόρφωσαν το κλίμα ανάτασης και ελπίδας που σήμανε το όχι της Ελλάδος, θα ήταν εύλογο να δεχθούμε την ερμηνεία ότι το ψυχικό αυτό κλίμα εξέφραζε την επιθυμία της κοινωνίας για υπέρβαση των διχασμών που είχαν σκιάσει την εποχή από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και εντεύθεν και ευθύνονταν και για τη μεγάλη καταστροφή του 1922 στη Μικρά Ασία και για τις περιπέτειες του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και εν τέλει την κατάλυσή του το 1936. Η αντίσταση κατά της φασιστικής εισβολής και η εξίσου καθολική συστράτευση του ελληνικού λαού στην αντίσταση κατά της ναζιστικής κατοχής την περίοδο 1941-1944 δεν μαρτυρούσαν παρά την επιθυμία της κοινωνίας για τη διασφάλιση και στερέωση της πορείας της χώρας προς τη σταθερότητα της πολιτικής κοινωνίας των ελευθεριών, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των δικαιωμάτων, που όπως κατέδειξε η ιστορική εμπειρία της νεωτερικότητας συνιστά και το μόνο βιώσιμο πλαίσιο για την αναζήτηση και διεκδίκηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα μπορούσαμε συνεπώς να θεωρήσουμε ότι η ηρωική αντίσταση στη φασιστική εισβολή και η εξίσου αποφασιστική αντίσταση στη ναζιστική κατοχή, στη βαθύτερη ουσία τους και παρά τις κομματικές χρήσεις και χειραγωγήσεις τις οποίες εν τέλει υπέπεσε η εθνική αντίσταση του 1941-44, εξέφραζαν τη βαθύτερη εσωτερήκευση από την ελληνική κοινωνία των κανονιστικών αιτημάτων της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας εν σχέση προς την αντίληψη του επιθυμητού και του δέοντος, που θα όφιλε να καθορίζει τον συλλογικό βίο και την πολιτιακή τάξη στην ελεύθερη χώρα, η οποία είχε προκύψει από την Εθνεγερσία του 1821 και της οποίας
τα 200 χρόνια γιορτάζουμε αυτό το έτος. Η ιδέα της αντίστασης στην αυθαίρετη και άδικη άσκηση της εξουσίας, στη χρήση πολύμορφων τύπων φυσικής και ψυχολογικής βίας από τους ισχυρούς προς επιβολή επί όσων θεωρούν αδυνάτους, ανεξαρτήτως των επιταγών του δικαίου και των απαιτήσεων της δικαιοσύνης, τόσο στην εσωτερική ζωή των πολιτιών, όσο και στις μεταξύ τους σχέσεις στη διεθνή τάξη πραγμάτων. Υπήρξε θεμελιώδες ζήτημα θεωρητικού προβληματισμού, αλλά και αντικείμενο επίμονων, συχνά βίαιων και ανατρεπτικών διεκδικήσεων στην ιστορία του ευρωπαϊκού κόσμου. Θα άξιζε λοιπόν την ώρα τούτη που αναστοχαζόμαστε το νόημα και τη σημασία της αντίστασης των Ελλήνων να προβούμε σε μια αναδρομή στην ιστορία της έννοιας της αντίστασης, για να ανακτήσουμε πληρέστερη επίγνωση τόσο της ιστορικής υπόστασης όσο και του κανονιστικού νοήματος της ιδέας, αλλά και της πράξης που δηλώνονται με την έννοια αυτή. Η ιδέα της αντίστασης αποτελεί ένα μεγάλο και κρίσιμο κεφάλαιο της ιστορίας των πολιτικών ιδεών στον ευρωπαϊκό κόσμο. Η δυτική πολιτική σκέψη, όπως και η πολιτική σκέψη του Βυζαντίου, απορρέει από ελληνορωμαϊκές πηγές, κυρίως από την ελληνική φιλοσοφία και το ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο είναι κατεξοχήν βυζαντινό κατασκεύασμα. Δεν είναι κατασκευή της αρχαίας Ρώμης, αλλά αποτέλεσμα των κωδικοποιήσεων της παλαιάς παράδοσης του ρωμαϊκού δικαίου από τον Ιουστινιανό και τους άλλους μεταγενέστερους αυτοκράτορες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο πολιτικός προβληματισμός για την αντίσταση στην αυθαιρεσία της εξουσίας συνδέθηκε με την ιδέα του δικαίου και σφυριλατήθηκε κυρίως μέσα στη διαμάχη της Εκκλησίας και της Μεσσιωνικής Αυτοκρατορίας της Δύσεως, η οποία διαμάχη απουσιάζει από την Ανατολή, επειδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επέζησε εκεί ως πλαίσιο της πολιτιακής νομιμότητας μέχρι το 1453. Όταν στην Δύση, μετά την κατάλυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εμφανίστηκαν άλλες πολιτιακές μορφές, τόσο στην κεντρική Ευρώπη με τα Φραγκικά Βασίλεια και τη Γερμανική Αυτοκρατορία, όσο και με τις πόλεις κράτη της Βορείου Ιταλίας, ανέκυψαν αναπόφευκτα ζητήματα νομιμότητας και πολιτιακής προτεραιότητας μεταξύ της αυτοκρατορίας, των νέων μορφών δηλαδή εγκόσμιας πολιτικής οργάνωσης και της Δυτικής Εκκλησίας, η οποία στο μεταξύ, για να αναπληρώσει το κενό που δημιουργήθηκε με την εξαφάνιση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Δύσεως, είχε ουσιαστικά μετεξελεχθεί σε κράτος, σε πολιτεία. Η σύγκρουση που αναπόφευκτα προκλήθηκε μεταξύ της κοσμικής και της εκκλησιαστικής εξουσίας στη Δύση αποτέλεσε την αιτία της εμφάνισης της ιδέας της αντίστασης. Εδώ βρίσκεται η αφετηρία της διπλής διαδρομής της έννοιας της αντίστασης στην εξουσία, που κατέληξε στη διατύπωση του δικαιώματος της αντίστασης, δικαιώματος με το οποίο ζούμε ακόμη σήμερα. Αναφέρομαι σε μια διπλή διαδρομή, η οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λόγω των ηρωνιών που συνοδεύουν αυτή την πορεία του πολιτικού και συγχρόνως θεολογικού προβληματισμού, που καταλήγει στη διατύπωση μιας μαχητικής έννοιας αντίστασης κατά κάθε είδους αυθαίρετης εξουσίας. Αρχικά, πρόκειται για την αντίσταση της Εκκλησίας προς το κοσμικό κράτος. Αργότερα όμως, εμφανίζεται και η αναζήτηση τρόπων αντίστασης προς τις αξιώσεις επιβολής της Εκκλησίας επί των κρατών. Εξ αυτού, προκύπτουν οι δύο πορείες που διασταυρώνονται και οι οποίες εμπεριέχουν με τις δικές τους ηρωνίες τον δόλο της ιστορίας. Οι χριστιανικές αντιλήψεις για το ζήτημα της εξουσίας διατυπώνονται σε ορισμένα χωρία της Καινής Διαθήκης, κυρίως στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους και σε ορισμένες φράσεις των Ευαγγελίων. Συναντούμε λοιπόν στην προς Ρωμαίους επιστολή την παρένεση «Πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποταστέσω». Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να υποτάσσεται στις καθιερωμένες εξουσίες. Παρά την αποδοχή των καθιερωμένων εξουσιών όμως, πράγμα που εξηγεί γιατί η Εκκλησία στις Ιερές Ακολουθίες μνημονεύει τους άρχοντες του κόσμου τούτου, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι η πλήστη εξ αυτών είναι ασεβής και αμαρτωλή. Συγχρόνως, παρά την αναγνώριση των καθιερωμένων εξουσιών, υπάρχει και η παρένεση ότι θα πρέπει να αποδίδουμε
τα Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό. Μια παρένεση η οποία εμπεριέχει τη διάκριση μεταξύ δύο μορφών εξουσίας. Αφενός υπάρχει η πνευματική εξουσία που αναφέρεται στον Θεό και τους εκπροσώπους του επί της γης. Αφετέρου οι κοσμικές εξουσίες, ό,τι συνδέεται με τον Κέσαρα. Η διάκριση των δύο εξουσιών φαίνεται σαφώς ήδη στον Άγιο Αυγουστίνο, τον θεμελιωτή της μεσαιωνικής πολιτικής σκέψης. Φαίνεται επίσης στα κείμενα των πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας, που γράφουν στα ελληνικά, ιδίως στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Στη χριστιανική σκέψη είναι διάχυτη η αίσθηση ότι σε θέματα πίστεως, τα αναφερόμενα δηλαδή στον Θεό, εμπεριέχεται η υποχρέωση, όχι το δικαίωμα, της αντίστασης στο κοσμικό κράτος, αν το κοσμικό κράτος δοκιμάσει να νοθεύσει την εξαποκαλύψεως αλήθεια. Ως εκ τούτου ο χριστιανός αντιστέκεται σε ζητήματα θρησκευτικά στο αιρετικό κράτος σε όλες τις περιπτώσεις που οι φορείς της κρατικής εξουσίας δοκιμάσουν να νοθεύσουν την πίστη όπως αυτή διδάσκεται και αποσαφηνίζεται επίσημα από την Εκκλησία. Η αναλυτική επεξεργασία και η αναγωγή αυτών των ζητημάτων σε πολιτική θεωρία συντελείται κατά τον όψιμο μεσαίωνα και οφείλεται κυρίως στον μεγαλύτερο θεολόγο και φιλόσοφο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τον Θωμά τον Ακινάτη, δομινικανό μοναχό, ο οποίος έζησε τον 13ο αιώνα. Ο Ακινάτης, με ένα έργο όντως εντυπωσιακό στην ευρύτητα και την περιεκτικότητά του, προσπάθησε να κωδικοποιήσει πραγματικά όλη τη γνώση μέσα σε ένα χριστιανικό περίγραμμα. Είναι φορέας της παλαιάς ρωμαϊκής αντίληψης περί δικαίου, που ανάγεται στον Κικέρονα, αντίληψης η οποία θεωρεί ότι ο νόμος είναι αποκάλυψη του ορθού λόγου. Δεν αποτελεί δηλαδή ο νόμος δήλωση της αυθαίρετης βούλησης του οποιοδήποτε μονάρχη ή άλλου φορέα της εξουσίας. Η εξουσία οφείλει να ασκείται εντός ενός νομικού πλαισίου που πηγάζει από τις επιταγές του ορθού λόγου. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε παρεκτροπή του ηγεμόνα από αυτό το πλαίσιο του ορθού λόγου με την εκδήλωση προσωπικών βούληση αρχικών προθέσεων σε σχέση με την άσκηση της εξουσίας αποτελεί μορφή τυραννίας και αυτό δικαιολογεί αντίσταση. Ουσιαστικά, σε αυτόν τον Άγιο της Καθολικής Εκκλησίας, που είναι ο μεγάλος αριστοτελικός πατέρας του Μεσαίωνα, έχουμε την πρώτη διατύπωση της ιδέας του συνταγματισμού, του περιορισμού δηλαδή της εξουσίας από θεμελιώδεις καταστατικούς νόμους. Αυτή είναι μία από τις πολλές ειρωνίες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ιστορία του πολιτικού στοχασμού. Γιατί τίνουμε εμείς οι νεότεροι, παγιδευμένοι στην νοοτροπία της νεωτερικότητας, να συνδέουμε αυτές τις σημαντικές ιδέες με εμπειρίες των νεωτέρων χρόνων, ενώ οι καταβολές είναι τόσο παλαιές. Βρίσκονται στην εμπειρία του μεσαιωνικού κόσμου, στη χριστιανική παράδοση, στην αριστοτελική φιλοσοφία, στην παρακαταθήκη του ρωμαϊκού δικαίου. Όλα αυτά που συνθέτουν τον πολιτισμό, τις βάσεις του πολιτισμού του νεότερου κόσμου. Έτσι εμφανίζεται η ιδέα της περιστολής, του περιορισμού της εκτελεστικής εξουσίας από την ύπαρξη ενός συστήματος θεμελιωδών νόμων. Όλο το οικοδόμημα της επιχειρηματολογίας του Ακινάτη χτίζεται πάνω στο αίτημα να βρεθεί ένας τρόπος να συνυπάρξουν η Εκκλησία και η Αυτοκρατορία σε ένα ενιαίο σύστημα για να διαφυλαχθεί η ενότητα της χριστιανικής κοινοπολιτείας. Από αυτές τις μέρημνες πηγάζει η κληροδοσία στην παράδοση της ευρωπαϊκής σκέψης, της ιδέας του νόμου που περιορίζει την εξουσία και της έννοιας της αντίστασης που συνδέεται με οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου από την τυραννική εξουσία. Αυτή την κληροδοσία αναδέχονται όλοι όσοι αργότερα, τον 15ο, 16ο και 17ο αιώνα, θα μιλήσουν πλέον συστηματικά και με κοσμικούς όρους για την αντίσταση κατά της τυραννίας και της αυθαιρεσίας της εξουσίας. Υπάρχει όμως και η ανάστροφη πορεία, η προσπάθεια να θεμελιωθεί το δικαίωμα της αντίστασης προς τη μοναρχία της Εκκλησίας. Πρόκειται για μια ιδέα η οποία αναδύεται ακριβώς ως απάντηση στις αξιώσεις που εκφράζει ο Θωμάς ο Ακινάτης και στις πρακτικές οι οποίες συνδέονται με το παπικό κράτος, την παπική μοναρχία, ιδίως κατά τον 14ο αιώνα. Εδώ αρχίζει μια άλλη διαλεκτική. Η διαλεκτική η οποία βασίζεται στην παλαιά ευαγγελική διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Κέσαρος και της σφαίρας του έργου του Θεού.
οι κοσμικοί άρχοντες, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να προβάλλουν τρόπους θεωρητικής αντίστασης για την περιστολή των επεμβάσεων της Εκκλησίας στην πολιτική ζωή, θα επιμείνουν σε αυτή τη διάκριση, γιατί βέβαια δεν θέλουν να χαρακτηριστούν ως εκφραστές ανορθόδοξων θρησκευτικών ιδεών. Δεν πάβουν, ανεξάρτητα από τι γίνεται στο βάθος της συνείδησής τους, να επαναλαμβάνουν τη θρησκευτική τους πίστη, την προσήλωσή τους στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Όμως, επιμένουν ότι η Εκκλησία έχει μόνο αρμοδιότητες που αναφέρονται στα του Θεού, όχι στα του Κέσαρος, και ότι πρέπει να επέλθει διάκριση μεταξύ των δύο σφαιρών. Τα ζητήματα του Κέσαρος είναι αρμοδιότητα των κρατικών οντοτήτων, των κοσμικών κρατών, της μοναρχίας, η οποία πρέπει να ασκηθεί από τους άρχοντες του κόσμου, ή της κοινότητας, της αυτοδιοικούμενης κοινότητας, μέσα στην οποία θα ζήσουν συσπειρωμένοι οι πολίτες. Έτσι εμφανίζεται μια θαυμάσια διαλεκτική πολιτικού στοχασμού, η οποία αρχίζει με τον μεγάλο Ιταλό ποιητή, τον Δάντη, που είναι γνωστός σε εμάς τους πολλούς για το έργο του «Θεία Κωμωδία», αλλά στους ιστορικούς της πολιτικής σκέψης ομιλεί κυρίως με ένα άλλο κείμενο, το «Περί μοναρχίας», «De Monarchia», στο οποίο κατακεραυνώνει πραγματικά την κοσμική εμπλοκή της Εκκλησίας με πάρα πολύ τολμηρούς όρους. Εγκαινιάζει με την επιχειρηματολογία του έναν προβληματισμό, την οποίον συνεχίζει αργότερα ένας άλλος πράγματι εντυπωσιακός πολιτικός στοχαστής, ίσως ο σημαντικότερος πολιτικός στοχαστής των μέσων χρόνων και οπωσδήποτε ένας από τους σημαντικότερους της Ευρώπης, ο Μαρσίλιος της Πάδουας. Οι στοχαστές αυτοί επιμένουν στη διάκριση μεταξύ κοσμικής και πνευματικής εξουσίας, επιμένουν στην περιστολή της Εκκλησίας και τον περιορισμό της ως προς τη δράση της στον κόσμο στα ζητήματα που αφορούν τη θρησκεία και τη σωτηρία των πιστών. Όμως, επειδή η θρησκεία εκφράζει τους βαθύτερους φόβους και τις ανησυχίες των ανθρώπων και η Εκκλησία με τη διδασκαλία της ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτές τις ψυχολογικές ανάγκες, μεταβάλλεται σε επίκεντρο της κοινωνικής και πνευματικής του ζωής. Δεν είναι ως εκ τούτου εύκολο για μια πολιτική επιχειρηματολογία, η οποία φιλοδοξεί να είναι αποτελεσματική, να αντιπαρατεθεί προς τις αξιώσεις αυτές και να είναι συγχρόνως πιστική στις ευρύτερες μάζες του ενεργού πληθυσμού. Σταδιακά λοιπόν, για να υπάρξει η αναγκαία επιχειρηματολογία, η οποία να μπορεί να αντιπαρατεθεί προς την ψυχολογική και ιδεολογική αποτελεσματικότητα του πολιτικού ρόλου της Εκκλησίας, αναδύεται από κείμενα όπως αυτό του Δάντη που αναφέραμε και γιγαντώνεται πλέον στους νέους χρόνους μια άλλη ιδέα, η ιδέα της ελαίου Θεού Μοναρχίας, που προσπαθεί να προσδώσει θρησκευτική νομιμότητα στην άσκηση της εγκόσμιας εξουσίας από τα κοσμικά κράτη. Αυτό συνιστά άλλη μία από τις ηρωνίες της διαδρομής της ιδέας της αντίστασης. Η ιδέα της χάρη του Θεού, Dei Gratia, μοναρχίας, αποτελεί την κατάληξη της προσπάθειας να διατυπωθεί ένα πολιτικό δόγμα που να απομακρύνει την Εκκλησία από τα ζητήματα του κόσμου. Εν τέλει, στους πρώιμους νέους χρόνους, η χάρη του Θεού απολυταρχία θα καταργήσει τον πλουραλισμό και την κοινωνία των συλλογικών δικαιωμάτων που απάρτιζε την ευρωπαϊκή κοινωνική πραγματικότητα του Μεσαίωνα. Μεταξύ των μεσαιωνικών δικαιωμάτων, τα οποία καταργεί και μάλιστα βιαίως, όχι μόνο σε ιδεολογικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, η θεωρία της χάρη του Θεού απολυταρχίας υπήρξε και το δικαίωμα της αντίστασης. Εδώ αρχίζουν οι νέοι χρόνοι, η εποχή του ουμανισμού. Όμως, είναι παράλληλα μια εποχή αναζωπήρωσης των θρησκευτικών συναισθημάτων, αρχικά με τη μεταρρύθμιση, εν συνεχεία με την αντιμεταρρύθμιση, που θέτει και με έναν τρόπο πραγματικά πρωτόγνωρο για την ιστορία της Ευρώπης, με αμεσότητα μοναδική, το αίτημα της περιφρούρησης της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης, μια από τις θεμελιώδεις αξιώσεις της θρησκευτικής μεταρρύθμισης. Ακριβώς αυτό το αίτημα, το οποίο αρθρώθηκε κυρίως ως άμυνα απέναντι στην εμπειρία των θρησκευτικών πολέμων, αποτελεί το άμεσο ερέθισμα για τη συστηματική διατύπωση των νεωτερικών θεριών της αντίστασης στην εξουσία που εμφανίζονται κατά τη μεγάλη εποχή της πολιτικής αλλαγής στην Ευρώπη, τον 16ο αιώνα.
Όλες οι σχετικές θεωρίες που θα εμφανιστούν τον 16ο αιώνα, όπως αντίστοιχα και ο προβληματισμός που θα συνεχιστεί μέσα στον 17ο αιώνα, έχουν ως αρχική αφετηρία τη βασανιστική αναζήτηση τρόπων ώστε να περιφρουρηθεί η ακεραιότητα της πνευματικής συνείδησης των ανθρώπων από τις εισβολές κάθε είδους εξουσίας, είτε αυτή η εξουσία είναι θρησκευτική, είτε κυρίως αν αυτή είναι εξουσία κοσμική, η οποία με βίαιους τρόπους προσπαθεί να καθορίσει το περιεχόμενο της συνείδησης των ανθρώπων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική φιλολογία κειμένων, τα οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αντιστασιακά. Κείμενα τα οποία προσπαθούν να θεμελιώσουν το δικαίωμα των ανθρώπων να αντισταθούν ενεργά με τα όπλα εν ανάγκη όταν παραβιάζεται η συνείδησή τους. Ένα μικρό βήμα χωρίζει τη διατύπωση της διεκδίκησης ενός χώρου αυτόνομης προσωπικής ύπαρξης από τη διατύπωση των θεωριών της πολιτικής επανάστασης που θα ακολουθήσει. Ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές που συνδέονται με αυτά τα αιτήματα υπήρξε ο Φελίπ Μορνέ, ο οποίος κατά την εποχή των θρησκευτικών πολέμων στη Γαλλία συνέγραψε το επαναστατικό φυλάδιο «Vindicie contra tyrannos», με το οποίο ακριβώς θεμελιώνει το αίτημα του συνταγματισμού και της αντίστασης κατά των αυθαιρεσιών της οποιαδήποτε κεντρικής κοσμικής εξουσίας. Συγχρόνως, εμφανίζεται και η φιλολογία των λεγόμενων μοναρχομάχων, οι οποίοι επεξεργάζονται μια ιδιότυπη αλλά γνήσια εκδήλωση της ιδέας της αντίστασης. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτός ο ελληνικός όρος χρησιμοποιείται σε κείμενα των δυτικών γλωσσών για να δηλώσουν ακριβώς αυτή τη διεκδίκηση του δικαιώματος της αντίστασης. Οι πραγματικά κοσμοϊστορικές εξελίξεις στα πεδία της πολιτικής, της θρησκείας αλλά και του πολέμου κατά την πρώιμη νεωτερικότητα συγκλίνουν ότι ώστε η ιστορία της πολιτικής σκέψης στην Ευρώπη κατά τον 16ο και 17ο αιώνα να μπορεί να γίνει αντιληπτή κυρίως ως διαλεκτική μεταξύ δύο εννοιών. Από τη μία είναι η έννοια της κυριαρχίας που εκφράζει τα αιτήματα του απολυταρχισμού. Ο απολυταρχισμός, η συγκέντρωση δηλαδή της εξουσίας στα χέρια ενός μονάρχη, είναι το εξυγχρονιστικό πρότυπο της εποχής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη προσπαθούν, ισοπεδώνοντας την πολυμέρεια των μεσαιωνικών κοινωνιών να τις εξυγχρονίσουν, κάνοντας την εξουσία μέσα από τη διοίκηση και τη φορολογία αποτελεσματικότερη, ώστε να μπορέσουν να οικοδομηθούν τα μεγάλα δυναστικά κράτη της Ευρώπης. Η ιδέα της κυριαρχίας, την οποία εκφράζουν οι μεγαλύτεροι, οι γνωστότεροι πολιτικοί στοχαστές της Ευρώπης, ο Jean Bodin τον 16ο αιώνα, ο Thomas Hobbes τον 17ο, συνιστά τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, βρίσκεται η παράδοση της αντίστασης με τις βαθιές μεσαιωνικές θρησκευτικές της ρίζες που ενισχύθηκε κατά τον 16ο αιώνα λόγω της παρεμβολής της μεταρρύθμισης. Γίνεται προφανές ότι ένας ολόκληρος αιώνας προετοιμάζει το υπόστρωμα για την πρώτη συστηματική έκθεση στο επίπεδο της πολιτικής θεωρίας του δικαιώματος της αντίστασης προς την αυθαίρετη εξουσία. Πρόκειται για την πολιτική θεωρία του John Locke, ο οποίος με το σπουδαιότατο έργο του «Δύο πραγματείες περικυβερνήσεως», το οποίο εξέδωσε ανώνυμα το 1690, ακριβώς επειδή το θεωρούσε ιδιαιτέρως ριζοσπαστικό και άρα επικίνδυνο, θεμελιώνει τη θεωρία της πολιτικής επανάστασης. Με αυτήν απαντά τόσο στη θεωρία της απολυταρχίας, όσο και σε μια επιμέρους εκδοχή της θεωρίας της απολυταρχίας, που είναι η θεωρία της χάριτη Θεού μοναρχίας, θεωρία την οποία με πολύ συστηματικό τρόπο επιχειρεί να αναιρέσει στην πρώτη πραγματεία. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το παράδοξο της νεωτερικότητας. Η νεωτερικότητα συνδέθηκε κυρίως με τις θεωρίες της απολυταρχίας, του συγκεντρωτισμού, του εξυγχρονισμού εκ των άνω, της ισοπαίδωσης της πολλαπλότητας της μεσαιωνικής κοινωνίας. Εξέφρασε όλα αυτά τα αιτήματα με την ιδέα της κυριαρχίας, δια της οποίας διασφαλίζεται η ενότητα και η αποτελεσματικότητα των πολιτιών. Δεν είναι καθόλου ανάξιο σχολιασμού το γεγονός ότι η ιδέα της κυριαρχίας, της ενότητας της πολιτείας, η οποία όμως για να διασφαλιστεί δεν επιδέχεται αμφισβητήσεων. Από την μοναρχική και απολυταρχική μορφή που της δίνει ο Χόμπς τον 17ο αιώνα, εκδημοκρατίζεται τον 18ο,
τον αιώνα του διαφωτισμού, από τον Jean-Jacques Rousseau, χωρίς να χάσει τίποτε από τον απολυταρχικό της χαρακτήρα. Αυτό εξηγεί πολλά από όσα γίνονται στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης και αργότερα στην ιστορική διαδρομή του νεότερου κράτους, τον 19ο και ιδίως τον 20ο αιώνα. Γι' αυτό και η διατύπωση του αιτήματος της αντίστασης, δηλαδή οι θεωρίες του μοντέρνου συνταγματισμού και της πολιτικής επανάστασης, δια του Λοκ, ανασυνδέει την ευρωπαϊκή και την παραφιάδα της ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης, που είναι η αμερικανική πολιτική παράδοση, όπως εκφράζεται στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και στα ομοσπονδιακά κείμενα των θεμελιωτών του Αμερικανικού Πολιτεύματος, με μια παλιά προϊστορία μεσαιωνικού πλουραλισμού και δικαιωμάτων. Υπερακοντίζει δηλαδή ο Λοκ τις θεωρίες της απολυταρχίας και ανασυνδέεται με την παλαιότερη παράδοση του μεσαιωνικού πλουραλισμού για να αναδείξει την ιδέα των δικαιωμάτων. Για να καταστήσω σαφή τη συμβολή του Λοκ στην επεξεργασία των αιτημάτων αυτών, ας μου επιτραπεί να παραθέσω μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη θεωρία του για να δείξω πώς αντιλαμβάνεται η νεότερη πολιτική σκέψη το ζήτημα της αντίστασης. Στην παράγραφο 168 της δεύτερης πραγματείας περί κυβερνήσεως διαβάζουμε: «Μεταξύ της υφισταμένης εκτελεστικής εξουσίας ως φορέα προνομίας και του νομοθετικού σώματος που εξαρτάται από τη βούληση του ηγεμόνα για να συνέλθει, δεν μπορεί να υπάρξει επίγειος κριτής. Όπως και δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ του νομοθετικού σώματος και του λαού, σε περίπτωση που είτε η εκτελεστική είτε η νομοθετική εξουσία, όταν έχουν την ισχύ στα χέρια τους, σχεδιάζουν ή αποπειρώνται να υποδουλώσουν ή να καταστρέψουν το λαό. Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε όλες εκείνες στις οποίες δεν υπάρχει επίγειος κριτής, ο λαός δεν διαθέτει άλλη θεραπεία παρά να προσφύγει στον ουρανό». Στα αγγλικά, αυτή η διατύπωση είναι «appeal to heaven». Είναι μια θρησκευτική διατύπωση. Προσφυγή στον ουρανό, η οποία πηγάζει ουσιαστικά από όλη τη μεσαιωνική προϊστορία, την οποία ανασκοπήσαμε, αλλά τώρα πλέον, υπό τις συνθήκες της νεωτερικότητας, έχει αποκτήσει σαφείς επαναστατικές συνδηλώσεις. Συνεχίζοντας τον προβληματισμό του για το δικαίωμα της αντίστασης, ο Λοκ προσθέτει στην παράγραφο 192 ένα παράδειγμα από την σύγχρονη του εποχή, για να καταστήσει σαφέστερο το τι εννοεί. Ποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι οι Έλληνες χριστιανοί, Grecian Christians, είναι στο πρωτότυπο? Οι απόγονοι των παλαιών εκείνων κατόχων της χώρας έχουν το δικαίωμα να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό, υπό τον οποίο επί μακρών γογγίζουν, οποτεδήποτε έχουν τη δύναμη να το κάνουν, διότι καμιά κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί υπακοή από έναν λαό, αν αυτός δεν τις έχει ελεύθερα παράσχει τη συγκατάθεσή του. Και αυτό ο λαός δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι το έχει πράξει, είτε μέχρι ότου έχει αφαιθεί σε κατάσταση πλήρους ελευθερίας να εκλέγει την κυβέρνηση και τους κυβερνήτες του, είτε τουλάχιστον μέχρι ότου έχει αποκτήσει πάγιους νόμους, τους οποίους ο ίδιος και οι αντιπρόσωποι του έχουν παράσχει την ελεύθερη συγκατάθεσή τους. Στο χωρίο αυτό και με το παράδειγμα των υπόδουλων Ελλήνων, ο Λοκ ουσιαστικά εισάγει, οπωσδήποτε πριν τη διατύπωση του όρου, την ιδέα της αρχής της αυτοδιαθέσεως των λαών. Ακολουθώντας τις υπόγειες διαδρομές του ριζοσπαστικού διαφωτισμού στον ευρωπαϊκό κόσμο, οι ιδέες της αντίστασης και της δίκαιης εξέγερσης κατά της τυραννικής εξουσίας καταλήγουν την εποχή των επαναστάσεων και σε μια κλασική διατύπωση στην ελληνική γλώσσα. Ο μέχρι τούδε δυστυχής ούτως λαός, βλέποντας ότι όλε του εθλίψεις εωδύνε τα καθημερινά δάκρυά του, ο αφανισμός του, προέρχονται από την κακήν και αχριεστάτην διοίκηση, από την στέρηση καλών νόμων, απεφάσισε ενανδριζόμενος μίαν φοράν να ατενίσει προς τον ουρανόν, να εγείρει ανδρείως των καταβεβαρημένων τράχυλών του και ενοπλίζοντας εμανώς τους βραχίωνάς του με τα άρματα της εκδικήσεως και της απελπισίας, να εκβοήσει μεγαλοφόνος ενώπιον
πάσης της οικουμένης, με βροντόδη κραυγήν, τα ιερά και άμωμα δίκαια, όπου Θεόθεν το εχαρίστησαν, δια να ζήσει ησύχως επάνω στην γη. Είμαι βέβαιος ότι έχετε, κυρίες και κύριοι, αναγνωρίσει αυτά τα λόγια. Προέρχονται από την εισαγωγική εξαγγελία, την οποία προτάσει ο Ρήγας Βελεστινλής το 1797, στη διακήρυξη των δικαίων του ανθρώπου, στο επαναστατικό του φυλάδιο. Η έκφραση «να ατενίσει προς τον ουρανό», την οποία ο Ρήγας χρησιμοποιεί για να δηλώσει την επαναστατική βούληση των Ελλήνων κατά του δεσποτισμού, αποδίδει ακριβώς την ιδέα της προσφυγής στον ουρανό, «appeal to heaven», που είχε διατυπώσει ο Λοκ για να δηλώσει το δικαίωμα της επανάστασης κατά της αυθαίρετης εξουσίας. Μέσα από τις ατραπούς της νεωτερικότητας και του διαφωτισμού, αναδέχονται οι νεότεροι Έλληνες την ιδέα της αντίστασης και ενσωματώνουν τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους για εθνική απολύτρωση στη μακρά ευρωπαϊκή παράδοση της αντίστασης ως ιδέας, ως διεκδίκησης και ως πράξης. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπήρξε το κανονιστικό πρόταγμα, το οποίο νοηματοδότησε από την Εθνεγερσία του 1821 και εντεύθεν τη συλλογική πορεία και τους αγώνες, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του σύγχρονου ελληνισμού ως εθνικής πολιτικής κοινότητας για πολιτική ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Την 28η Οκτωβρίου 1940 και στα χρόνια της εθνικής αντίστασης κατά του ναζιστικού ολοκληρωτισμού που ακολούθησαν, οι Έλληνες αναζωογόνησαν και βίωσαν με μοναδικό ηρωισμό και αυτοθυσία τη διεκδίκηση να ζήσουν σε μια ελεύθερη και ευνομούμενη πολιτεία, κληροδοτώντας σε εμάς τους επιγενωμένους στη σημερινή Ελλάδα την ηθική επιταγή της απαρασάλευτης προσήλωσης στις αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Για το δίδαγμα αυτό, στη γενιά της εθνικής αντίστασης, οφείλουμε τον απεριόριστο σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας. Ευχαριστώ.